Επιστρέφουμε και επιστρέφουμε με μια βαριά καταγγελία που έχει κάνει μια ογκολόγος, η κυρία Στουραίτη. Θα τη δούμε αμέσως κοντά μας. Θα τη δούμε αμέσως σε απευθεία σύνδεση. Καλημέρα, κυρία Στουραίτη. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Παυλόπουλα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Γιατί όπως έχετε πει και έχει πάρει και πολύ μεγάλες διαστάσεις, ένας ασθενής, καρκινοπαθής, κατέληξε μετά από 3,5 μήνες αναμονής για να πάρει το φαρμακό του, το οποίο τελικά εγκρίθηκε από τον ΕΟΠΗ, αλλά κατόπιν εορτής. Όχι, εγκρίθηκε την ημέρα του θανάτου του. Την ημέρα του θανάτου. Ακόμα χειρότερα. Πείτε μας λοιπόν τι έχει. Κύριε Παυλόπουλε, δεν είναι ο μόνος ασθενής, δυστυχώς, που γίνεται κολυσιεργία στο να πάρει κάποιος το φάρμακο που δικαιούται. Και 2 και 3 μήνες και 4 έχει τύχει και να κάνουμε αιτήσεις πάνω στις αιτήσεις και στέλνουμε και ξαναστέλνουμε. Δεν υπήρχε αυτό το φάρμακο. Δεν υπήρχε αυτό το φάρμακο. Ήταν σε έλλειψη. Ποιο ήταν το πρόβλημα, δηλαδή, τι σας λέγανε. Όχι, όχι. Δεν είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Προέγκρισης Φαρμάκων, ναι, ώστε να το λάβει ασθενής. Δεν τεθόταν θέμα αν το φάρμακο υπήρχε ή όχι. Ναι. Γιατί δεν το ενέκρινε. Ποιο ήταν το πρόβλημά τους. Κάποιος από την Επιτροπή, είναι στην Επιτροπή, από ό,τι κατάλαβα, είναι 3 ογκολόγοι και γνωμοδοτούν και πρέπει να έχουν, να υπάρχει πλειοψηφία θετικής γνώμης. Ναι. Οπότε κάποιος απλά έκανε τον κόκορα και δεν το ενέκρινε, δεν ξέρω για χύψη λόγους. Πόσο ακριβό ήταν αυτό το φάρμακο και δεν το ενέκριναν, κυρία Στουρέ. Ήταν θέμα χρημάτων, ήταν κάποιο άλλο ζήτημα για να καταλάβει ο κόσμος. Δεν πιστεύω ότι είναι... Ναι, δεν πιστεύω ότι είναι οικονομικό το κομμάτι. Αλλά δεν γιατί είναι... δεν δηλαδή, το για ογκολογικό φάρμακο, ναι, όταν ένα φάρμακο κάνει 2.000 ευρώ η δόση και με τα clawback που γίνονται τώρα στην Ελλάδα με το 80%, δηλαδή στην ουσία φτάνει το κράτος να πληρώνει 200 ευρώ, ναι, γιατί εκεί έχουν φτάσει τα clawback, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι ακριβό. Κυρία Στουραίτη, ας σκεφτείτε ότι οι ασθενείς, ας πούμε, έκανε... Εσείς θα συναντηθείτε με τον Υπουργό, σωστά, μετά από αυτό το περιστατικό, έτσι δεν είναι? Αύριο. Αύριο. Αύριο, ναι. Αύριο. Ναι, σας κάλεσε, αύριο, αφότου έγινε γνωστή η καταγγελία σας, σας έχει καλέσει για να δει, ναι, τι ακριβώς συνέβη και κατέληξε ο ασθενής αυτός. Ναι, το συζητήσαμε αυτό το τηλέφωνο, με πήρε την ίδια μέρα της ανάρτησης, δηλαδή μέσα στο πρώτο 24ωρο, την Πέμπτη το βράδυ και μιλήσαμε. Ναι. Και είπαμε να βρεθούμε την Τετάρτη, δηλαδή αύριο, ναι, για να συζητήσουμε και του είπα ήδη από το τηλέφωνο τι συμβαίνει. Ήτανε δική σας ασθενής, δηλαδή, ναι, τα χαρτιά τα οποία... Ναι, δική μου ασθενής. Δική, ναι, σας. Τα χαρτιά τα οποία έπρεπε να έχει στην κατοχή της για να πάνε σε αυτήν την επιτροπή, τα είχε όλα, φαντάζομαι, η γυναίκα, έτσι δεν είναι? Τη γνωμάτευσή σας στην ιατρική... Θέλω να πω ότι στην Επιτροπή δεν πήγε κάποια ιατρική γνωμάτευση με το σχετικό αίτημα για τη χορήγηση του φαρμάκου. Κυρία Κουτροκόη, αυτό γινόταν μέχρι πριν ένα χρόνο. Έδινα μια ιατρική γνωμάτευση, συνταγογράφηση και πήγαινε ο ασθενής και έπαιρνε το φάρμακο. Μάλιστα. Εδώ και ένα χρόνο ο ασθενής δεν ασχολείται. Μπαίνω εγώ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ, βάζω όλα τα στοιχεία του ασθενούς. Εγώ είμαι πιστοποιημένη από τον ΕΟΠΗ με ειδικό κωδικό για να κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Και στέλνω το αίτημα σε μία επιτροπή. Ενώ εξηγώ, βάζω, δηλαδή ανεβάζω, ναι, 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 σε PDF ό,τι θέλουν, τη βιοψία, ανεβάζω την αξονική, ανεβάζω τη βιβλιογραφία, ανεβάζω τις εξετάσεις του ασθενούς. Δηλαδή όλα αυτά σκανάρονται και το στέλνω και περιμένω απάντηση. Η απάντηση έρχεται στο email μου. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που μας λέτε είναι αυτό, ότι η απόφαση... Δηλαδή ο ασθενής δεν κάνει τίποτα. Ναι, αυτό που μας λέτε είναι ότι η απόφαση που έλαβε αυτή η επιτροπή ήταν και αυτή η οποία ήταν η μοιραία για την ασθενή σας. Αυτό μας λέτε. Δεν έλαβαν υπόψη την αναγκαιότητα χορήγησης του φαρμάκου. Πέρα από αυτό είναι ακριβώς, είναι και η καθυστέρηση. Είναι η καθυστέρηση ή αμφισβήτησαν, αυτό δεν καταλαβαίνουμε. Ή αμφισβήτησαν ότι το χρειάζεται το φάρμακο αυτό. Την πρώτη φορά αμφισβήτησαν ότι το χρειάζεται το φάρμακο και το έκανα copy-paste και το ξανάστηλα και μετά ήρθε θετική απάντηση. Απλά όλο αυτό το διάστημα για να γίνει περάσανε 3 μήνες. 3 μήνες. Μάλιστα. Ένας καρκινοπαθής περιμένει 3 μήνες το φάρμακο του. Σαφώς και ήταν. Σαφώς μένει, και ήταν. Μένει να δούμε τι θα σας πει. Η γυναίκα έπρεπε μια γνωμάτευση
θα δούμε. Όχι, απλώς όλες αυτές τις μέρες είχαμε παρακολουθήσει τις δικές σας καταγγελίες όλο αυτό το διάστημα, γιατί ουσιαστικά, αν μου επιτρέπετε, φωνάζατε για αυτό το τραγικό περιστατικό που συνέβη. Σας έχουμε δει πολλές φορές να μιλάτε για τη συγκεκριμένη ασθενή σας και να παρουσιάζετε το πρόβλημα και δεν είδαμε καμία ανταπόκριση. Και κατόπιν εορτής φαίνεται ότι ο ίδιος Υπουργός Υγείας αποφασίζει να σας καλέσει στο γραφείο του. Πάντως, και μένει να δούμε τι θα σας πει. Πάντως, από τη στιγμή που εγκρίθηκε το φάρμακο μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία και τις φωνές και τις καταγγελίες, κακώς δεν είχε εγκριθεί από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Είναι προφανές. Και λέει αυτό, η κυρία Στουραίτη ότι παιδιά, αυτοί οι τρεις μήνες ήταν αρκετοί για τη γυναίκα, για την ασθενή μου, προκειμένου να καταλήξει και να μην μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη για να τη σώσουμε. Γιατί να υπάρχουν αυτοί οι τρεις μήνες της καθυστέρησης. Ακριβώς. Για ποιο λόγο. Αυτή η καθυστέρηση εμένα με προβληματίζει. Και δεν είναι η μόνη ασθενής. Προφανώς δεν είναι η μόνη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.